Μία συνέντευξη, κυρίες και κύριοι, ερχόμαστε τώρα εδώ στα καλλιτεχνικά του Απόστολου Γκλέτσου. Σε ποιο περιοδικό, Σπύρο μου, είναι? Είναι στο People, το σημερινό. Είναι στο People, λοιπόν, που κυκλοφορεί σήμερα. Ο οποίος παραδέχεται για πρώτη φορά ότι για τα τελευταία δύο χρόνια είχε μια αιμονή και ένα φόβο ότι θα πεθάνει. Φοβόταν ότι θα πεθάνει. Με αφορμή, βέβαια, το πρόβλημα υγείας που είχε, γιατί είναι καρδιοπαθής ο Απόστολος Γκλέτσου τα τελευταία 10 χρόνια. Σε αυτό αναφέρεται λοιπόν ο Δήμαρχος Κυλίδας και λέει στην συνέντευξη. Για να κάνω μια ερώτηση που του συνεχίζει στη συνέντευξη. Πώς πήρε την απόφαση να πέσει σε τόσο κρύα νερά, έχοντας ήθελε να περάσει ένα μήνυμα ο Απόστολος Γκλέτσος ότι αν τηρείς αυτό που σου λέει ο γιατρός σου και αν κάνεις τη ζωή που πρέπει, τότε μπορείς να κάνεις και αυτή τη βουτιά η οποία μπορεί να φαίνεται αρχικά ρήψοκίνδυνη, αλλά. Εάν, ότι κάνει ένα υγιής άνθρωπος. Αυτό. Μπορεί να είσαι υγιής. Ένα κοινωνικό μήνυμα ήταν αυτό και ήταν πολύ ωραίο. Για πάμε λοιπόν, να δούμε τι λέει. Λέει λοιπόν, ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζεις στην καθημερινότητά σου λόγω της καρδιοπάθειας την οποία υποφέρεις. Λέει ο Απόστολος Γκλέτσος, η κύρια δυσκολία που έχω, η οποία βασανίζει εμένα, είναι να μην ξεχάσω το χάπι. Είναι από τα χάπια που παίρνω το κυριότερο, γιατί όποιος ξεχνάει το αντιπηκτικό παθαίνει εγκεφαλικό και κινδυνεύει άμεσα. Η επόμενη αμέσως όμως απάντηση που δίνει εκεί μπορούμε να εστιάσουμε. Εσύ φοβήθηκες ποτέ για τη ζωή σου? Τα δύο πρώτα χρόνια, όταν μου διαγνώστηκε η καρδιοπάθεια, έχασα το φως μου, έχασα τη ζωή μου. Φοβόμουν πάρα πολύ πώς θα κοιμηθώ το βράδυ, γιατί φοβόμουν μην πεθάνω. Το χειρότερο σε όλο αυτό δεν είναι η αρρώστια, είναι η ψυχολογία που έχεις. Αυτή σου δημιουργεί όλα τα αρνητικά συναισθήματα και τις κακές σκέψεις. Αυτό είναι πάρα πολύ σωστό που λέω όμως. Δηλαδή, είναι και πάρα πολύ σωστό και αυτό ξέρεις από που αποδεικνύεται. Αποδεικνύεται τον τρόπο που αντιμετωπίζουν οι άρρωστοι μια ίδια αρρώστια. Έχεις δει έναν άρρωστο ο οποίος έχει μια χή αρρώστια που τον παίρνει από κάτω και διαλύεται, και έχεις δει και έναν άλλον ο οποίος αντιμετωπίζει τη ζωή του όπως πρώτα, απλά ξέρει ότι πρέπει να έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του έτσι, μια καθημερινότητα που σιγά σιγά θα του γίνει συνήθεια. Και βλέπεις δύο ανθρώπους με το ίδιο πρόβλημα τελείως διαφορετικά. Αλλά το ψυχολογικό κομμάτι είναι τελικά πάρα πολύ βασικό. Και δεν είναι παράλογο να του συμβεί αυτό του Απόστολου Γκλέτσου, γιατί μιλάμε για έναν άνθρωπο πολύ δυναμικό, πολύ αθλητικό, με πολύ έντονο χαρακτήρα και δραστηριότητες, και ξαφνικά να σου παίρνουν τόσο περιόδου. Ουσιαστικά στην αρχή υπερόριζε έντονα η ζωή σου. Και 35 χρόνια. Είναι στην κίνησή σου το χάπι, αυτό που λέει, είναι λίγο τρομακτικό. Και δεν είναι και εύκολο, παιδιά, 35 χρονών, που είσαι στα ντουζένια σου και θέλεις να δημιουργήσεις πράγματα τώρα 35 χρονών να... Πόσο χρόνο είναι ο Απόστολος? Είναι 40 και... να παθαίνεις τώρα κάποιο έμφραγμα. Κοίταξε, δείχνει πάρα πολύ, πολύ μικρός στο χώρο της και στην τηλεόραση. Εμείς το θυμόμαστε το τμήμα ηθών, ήταν πολύ μικρός. Τώρα είναι 40... 40, 41, 42 να είναι ο Απόστολος Γκλέτσου, δεν είναι παραπάνω. Ασχολείται καθημερινά, γεμίζει τη ζωή του. Εγώ όσες φορές τον έχω πάρει τηλέφωνο, πάντα είναι λαχανιασμένος γιατί τρέχει και έχει 500 δουλειές να κάνει και μου λέει πάντα Φλό, περίμενε, έχω δουλειά. Άρα σε είναι και αγχωτικός κιόλας. Ναι, αλλά είναι άνθρωπος είναι που θέλει, ρε παιδί μου, να ζήσει καλά, να κάνει τη ζωή του, να κάνει όλα αυτά που πρέπει να κάνει. Δεν θα τα αφήσει πίσω επειδή φοβάται ότι κάτι θα συμβεί. Πάντως έδωσε πολύ κουράγιο. Έδωσε πολύ κουράγιο σε πολύ κόσμο με το μήνυμα που έστειλε αυτό. Ξέρεις ότι έχει πει ότι η πιο ωραία παρουσιάστρια, αυτή που του αρέσει, είναι η εσύ. Αλήθεια. Ναι, πεθαίνει για σένα. Είπε. Έδωσε μια συνέντευξη, ναι. Εξέφρασε το θαυμασμό του. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι είπε όχι μόνο πιο όμορφη παρουσιάστρια, πιο σεξι παρουσιάστρια. Είναι η Ελεονόρα Μελέτη, το είπε ο Απόστολος Γκλέτσου στην πρόσφατη συνέντευξή του. Νομίζω μετά τη βουτιά. Απόστολε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να σου πω, έχει τρομερό γούστο στις γυναίκες ο Απόστολος. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Απόστολο Γκλέτσο. Τον έχω γνωρίσει στη Θεσσαλονίκη για τις ανάγκες του πρωινού καφέ. Δεν ξέρω τι μελέτη είχα πάει στη Θεσσαλονίκη να τον κάνω συνέντευξη. Πρωινού καφέ, νομίζω. Νομίζω ήταν επί του πρωινού καφέ, ναι. Να σου πει, το θυμάμαι κι εγώ. Είχα πάει, τον είχα δει στην παράσταση. Και μετά είχαμε κάνει συνέντευξη. Νομίζω ότι ήμουν πρωινό καφέ. Αν είχε συμβεί τότε κάτι μεταξύ σα. Τι λες, παιδί μου. Γιατί είναι ωραίο σαν να ακούει, τι λέω. Η Ελεονόρα Μελέτη και είναι και ακριβώς δίπλα μου. Συγγνώμη, δεν έχει μία. Θα είχατε μια πολύ ωραία. Θα με είχε σε μένα να είχα παντρευτεί. Ναι. Βασικά θα σε αποκαλευόσασταν μαζί. Να τα κάνετε. Αυτά είναι γουστά. Θέλω να σε αποκαλευτώ μια φορά με τον Απόστολο Γκλέτσου. Όχι μεταξύ μα. Να κάνουμε ένα σωματά. Θα είσαι ένα φοβερό ζευγάρι. Καταλαβαίνετε, ήταν ωραίο. Να τα δώσω κάθε μέρα στο σπίτι. Να τα δώσω και ένα βουτάκι. Και να δω ποιος θα έπιανε το σταυρό. Δεν θα. Τελικά. Εκείνος θα ξαναβουτήξει πάντως. Πότε έχουμε γιορτή που βουτάνε πάλι? Όχι, του χρόνου. Όσο θα είναι δήμαρχος είπε, θα ξαναβουτήξει. Μέχρι του χρόνου. Πότε έχουμε γιορτή που βουτάνε πάλι? Καλέ γυναίκες δεν επιτρέπονται να βουτήξουν. Κωνσταντίνο και Λένη. Ευχαριστώ Απόστολε για το κόμπλιμο. Κόμπλιμο. Τι κάνανε στην οικονομά?